Τρικούβερτο υπαίθριο γλέντι στήθηκε μέρα μεσημέρι στην καρδιά της τουρκοκυπριακής συνοικίας στην περιοχή Αγίου Αντωνίου στη Λεμεσό. Την εκδήλωση διοργάνωσαν οι Τουρκοκύπριοι και επίτιμη προσκεκλημένη το προεδρικό ζεύγος. Οι δρόμοι ήταν στρωμένοι με κλάδους ελιάς, ενώ παντού υπήρχαν πανό με συνθήματα υπέρ της ειρήνης στην ελληνική και τουρκική γλώσσα. Οι προετοιμασίες άρχισαν από νωρίς με το ψήσιμο των φαγητών και το στρώσιμο των τραπεζιών, ενώ οι επίσημοι προσκεκλημένοι άρχισαν να καταφθάνουν λίγο μετά τη μία, με πρώτο τον πρόεδρο των Ηνωμένων Δημοκρατών Γιώργο Βασιλείου. Λίγο αργότερα κατέφτασε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας με τη σύζυγο, τη θυγατέρα και τον γαμπρό του, καθώς και τον κυβερνητικό εκπρόσωπο Μιχάλη Παπαπέτρου. Καλώς ορίσατε, ο πρόεδρος κράτος του Μερίνη! Ο πατέρας και η μητέρα μου είπαν την πατρίδα πρέπει να αγαπώ. Η πατρίδα μου όμως είναι διρημένη στα δυο. Ποιο κομμάτι πρέπει να αγαπώ? Η δική μου η απάντηση είναι ότι δεν θα πρέπει να υπάρχουν δύο κομμάτια. Θα υπάρχουν δύο κοινότητες, η κάθε μια με τη δική της παράδοση, τη δική της θρησκεία, τη δική της γλώσσα. Αλλά πρέπει να αγαπούμε και τα δύο κομμάτια της πατρίδας μας. Οι Τουρκοκύπροι επέδωσαν στο Κλάφκο Κλειρίδη τιμητική πλακέτα για τις μέχρι σήμερα προσπάθειές του για επίλυση του Κυπριακού. Στην πολιτική μου ζωή έχω πάρει πολλές πλακέτες. Αυτή όμως η πλακέτα που προέρχεται από τους συμπατριώτες μου, τους Τουρκοκυπρίους, θα κατέχει εξαιρετική θέση στη συλλογή των πλακέτων. Και μετά τις ομιλίες έφτασε η ώρα του γεύματος. Ο Γλάφκος Κλειρίδης, πιστός στις παραδόσεις του, ήπια ζιβανία και κάπνισε τον μπούρο του, ενώ σε κάποια στιγμή το κέφι άναψε και η θυγατέρα του Πρόεδρου της Δημοκρατίας Σκέτη χόρεψε με τους Τουρκοκύπριους.